πιστεύεις ότι ταιριάζουμε? Κοίταξε, προς το παρόν ναι, γιατί βλέπω ότι έχουμε καλή επικοινωνία. Έχουμε, μ' αρέσει, ας πούμε, ο χαρακτήρας, ο τρόπος που μιλάς. Ότι είσαι... Άρα, ήμουν αυτό που περίμενες. Ναι, εννοείται. Πιστεύω ότι ήσουν, ναι. Ότι θα επιλέξουν από κάποιον τρόπο που μιλάς, που επικοινωνείς, mm-hmm. το χαμόγελο από αυτά, πιστεύω ότι ναι. Ότι... Εσύ πες μου τώρα. Το πέτυχαν. Ήμουνα αυτό που περίμενες. Όχι. Δεν ήμουνα, ε. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ξέρουμε τι ζητάμε, ναι. είναι δύσκολο να ταιριάξουμε και, ακόμη και με κάποιον ο οποίος και είναι εντάξει απέναντί μας και μπορεί και να ταιριάζουμε. Κοίταξε, θα σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Σπίτι μου αρέσει ο τρόπος που επικοινωνείς, που τα λέμε, που, mm-hmm. που είσαι θετική. Ναι, ενώ μιλάμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Τώρα κοίταξε, απλώς δεν μου αρέσει, πούμε, μπορεί στα χόμπι να ενδιαφέρουμε. Μπορεί, πούμε, εμένα μου αρέσει η γυμναστική, εσένα δεν σε αρέσει καθόλου. Ας πούμε, εσύ μπορείς να το πω, εγώ δεν είμαι καθόλου. Ή να σου δώσω να καταλάβεις, αυτοβελτίωση, ναι, εκεί... Εκεί εντάξει, εκεί τα μπήκαμε, μπαίνουμε. Εκεί μπαίνουμε. Εκεί μπαίνουμε ακριβώς. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του γούστο. Εντάξει, δεν με πείραξε καθόλου, είναι αλήθεια. Δεν... Ούτε καν, δεν έχω πληγωμένο εγωισμό. Ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι, οπότε δεν με πειράξε καθόλου. Εσύ όταν ήρθες είχες άγχος έτσι γενικά, πώς όλη η διαδικασία, πώς θα πάει, τι θα γίνει? Αγχώθηκα εδώ, γιατί κατάλαβα ότι όντως είναι πραγματικότητα, δηλαδή ότι όντως ας πούμε έφτασε η ώρα. Κοίταξε κι εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα για την εμπειρία έτσι να δω πώς είναι να είναι ο Μάνος. Να τα βγαίνεις έξω και να σε αναγνωρίζουν και να λένε... Άρα είσαι φιλόδοξος. Είμαι, ναι, αρκετά. Είσαι. Δεν φοβάμαι την αναγνωρισιμότητα και γι' αυτό άλλωστε ήρθα. Η δημοσιότητα μου αρέσει πάρα πολύ, με εκφράζει. Είμαι 90% σίγουρος ότι μετά το first date θα κάνω θράψη.